αποδιορότατε, το είπα καλά, έτσι. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή σύσκεψη φορέων, που συγκαλεί το σωματείο μας, καθαρά και μόνο για δύο θέματα, για το κυριακό μας ζήτημα και βεβαίως για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Είναι μια σύσκεψη όπου έχουν κληθεί να παραβληθούν οι βουλευτές του νομού μας και βεβαίως οι εκπρόσωποι των κομμάτων που λειτουργούν στα όρια του νομού μας, ο Σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, οι δήμαρχοι της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και του Ιμάνου, οι δήμοι δηλαδή του Συμβουλίου Εκτακατόρων από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, φυσικά η διοίκηση της έκθεσης και η διοίκηση του νοσοκομείου μας, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Εργατικό Κέντρο, το Μαρτιακό Τμήμα της ΑΕΔΗ, το άλμα ζωής και ο Σύλλογος Νευροπαθών, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και βεβαίως τα νεφρά σωματεία του Νοσοκομείου του Λίδου και του Νοσοκομείου του Καραμαλανί. Πριν μπούμε στην κυρία κουβέντα, θεωρώ σωστό και πρέπει να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα ζητήματα που σήμερα παλεύουμε. Είναι γεγονός ότι οι μεταστεγάσεις του νοσοκομείου 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 και του 409 το 2007 στις αναθυμισμένες τότε κυριακές και νέες κυριακές μας κεντρικές κυριακές μας υποδομές, ανακαίνιση η οποία έγινε, μπορώ να πω, με την ουσιαστική παρέμβαση και συμβολή του τότε τεχνικού της χώρας μας, του Γιώργου Παπανδρέου, και το λέω κάνω αναφορά γιατί ήταν ένα προχαρισμένο κτίριο, ένα προχαρισμένο έργο και καταλυγμένο εκείνη την περίοδο, αλλά και την καθοριστική ουσιαστική παρέμβαση και στήριξη της περιφέρειας που χρηματοδότησε αυτό το έργο, το οποίο έγινε πράξη και είναι το έργο εκείνο το οποίο μας κράτησε ζωντανούς ως νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και συνεχίζουμε να υπάρχουμε μέχρι και σήμερα μέσα από αυτές τις δυνατότητες που αυτό το κτίριο προσδιορίζει. Αυτές λοιπόν οι μεταστεγάσεις που έγιναν τότε που κάποιες δεν προβλέπονταν αλλά και ίσως να μην ήταν και η κατάλληλη στιγμή να γίνουν, ήταν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια λειτουργική ασφυξία στο νοσοκομείο. Αυτό το καθεστώς λοιπόν